Τώρα άνοιξε νωρίς τις αίρες με την ΑΕΚ να παίρνει το προβάδισμα. Με πάσα το κόρνερ του Σκόκο στον Ταχτσίδη, σέντρα του νεαρού. Ο Μπλάνκο από κοντά σημείωσε το 1-0 για την Ένωση. Ενδέκατο γκολ του Μπλάνκο στο πρωτάθλημα που σκόραρε για δεύτερη σερία αγωνιστική μετά από το μάτς με την Ξάνθη στο ΆΚΑ. Ωραίο κατέβασμα του Αργεντίνου που άδειασε τον Καλή, νίξε τον Κυπουρό και βάλε τις βάσεις για το τρίτο μόλις τρίποντο της ΑΕΚ εκτός έδρας. Στο 18 ο Πανσεραϊκός κέρδισε πέναλτι και ξαναμπήκε στο μάτς. Ο Γαλανόπουλος έβγαλε τη σέντρα χαμηλά, Πελετιέρη και Αλεξόπουλος μπερδεύτηκαν. Ο Μπουμπακαρί μπήκε στη φάση, έκανε το σουτ. Η μπάλα βρήκε το χέρι του Αλεξόπουλου πάνω στο πέσιμο του αμυντικού της ΑΕΚ. Πέναλτι έδειξε ο Καλόπουλος και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Ευκαιρία για τον Τσέχ να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα. Ο Σλοβαίνος ευστόχησε νικώντας τον Σάχα και η αναμέτρηση ήρθε στα ίσια στο 19ο λεπτό. Όπως και στο κύπελο κόντρα στον Παναθηναϊκό, έτσι και τώρα ο Τσέχ δεν αστοχεί νικώντας μετά τον Καλίνοβιτς και τον Σάχα. Αντίδραση ΑΕΚ στο 22, κόρνερ του Σκόκο, κεφαλιά του προθυμένου Μαϊστόροβιτς, η μπάλα μόλις σάουτ από το κεφάλι του Σουηδού. Και από εδώ και πέρα το γήπεδο άρχισε να γέρνει. Πέναλτι πήρε και η ΑΕΚ 9 λεπτά αργότερα. Ο Σκόκο ταλαιπώρησε τον Καλή, δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα στο χέρι του Μπουμπακαρί, με τον Καλόπουλο να δείχνει για δεύτερη φορά την άσπρη βούλα. Ο μέσος του Πανσεραϊκού δεν διαμαρτυρήθηκε και ο Τζεμπούρ από τα 11 μέτρα είχε την ευκαιρία να δώσει εκ νέου το προβάδισμα στην ΑΕΚ. 2-1 για την ομάδα του Ντουσαμπάγεβιτς στο 27ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Πέμπτο γκολ για τον Τζεμπούρ στο πρωτάθλημα. Στο 30 λεπτό ευκαιρία των φιλοξενούμενων με τον Τζεμπούρ. Κεφαλιά πάσα του Μπλάνκο για τον παρτενέρ του στην επίθεση, που όμως καθυστέρησε, πιέστηκε, κλείστηκε, δίνοντας την ευκαιρία στους αμυντικούς των Σερών να καθαρίσουν τη φάση το 30. Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΚ, νέα ενόχληση για τον Κυπουρό. Γλυκιά σέντρα του Ταχτσίδη για τον Μπλάνκο, από πλάγια θέση ο Αργεντίνος στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Το τρίτο γκολ της ΑΕΚ ήρθε στο 35ο λεπτό. Ο Ταχτσίδης έβγαλε δεύτερη ασίστ και σαν σε προπόνηση ο Τζεμπούρ νίκησε τον Κυπουρό για δεύτερη φορά στο μάτς. Μαξιλάρι δύο τερμάτων για την Ένωση που έδειξε από το πρώτο μέρος σοβαρή και ικανή για να καθαρίσει το παιχνίδι. Τα 6 τέρματα έφτασε ο Γαλλοαλγερινός στη φετινή Super League. Ό,τι ήθελε έκανε η ΑΕΚ στο γήπεδο των Σερών. 43ο λεπτό και οι φιλοξενούμενοι έκαναν 4 τερματά τους. Σκόρερ για δεύτερη φορά ο Μπλάνκο και 1-4 με το πάρτι να συνεχίζεται. Τυχεροί οι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο γήπεδο των Σερών. Κοιμήθηκε η άμυνα των γηπεδούχων, δυνατό σου του Αργεντίνου. Ο Κυπουρός δεν κατάφερε να γλιτώσει την ομάδα του και η μπάλα κατέληξε στη γωνιά του. Ο περίπατος της ΑΕΚ στη Βόρειο Ελλάδα συνεχίστηκε. Πέμπτο γκολ για την Ένωση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με το Σκόκο να βάζει και αυτό στο όνομά του στη λίστα με του σκόρερ. Ο Γεωργέας έρβηρε χαμηλά και έξυπνα εύκολο το πλασέ από τον Αργεντίνο, η μπάλα στα δίχτυα του Κυπουρού για πέμπτη φορά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 54ο λεπτό η ΑΕΚ απείλησε ξανά με το Σκόκο που θέλησε να κρεμάσει τον Κυπουρό, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων τον σταμάτησε αποτελεσματικά. Κοντά στο έκτο γκολ φιλοξενούμενοι δύο λεπτά αργότερα, κεφαλιά πάσα του Μπλάνκο για το Σκόκο, πολύ ωραία ενέργεια του Αργεντίνου, η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, βρήκε στο δοκάρι και ο Πανσεραϊκός γλίτωσε το 1-6. Επίσκεψη του Πανσεραϊκού στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Κωνσταντινίδης πέρασε το δεύτερο ημίχρονο, έπιασε αδύναμη κεφαλιά, ο Σάχα εύκολα μάζεψε την μπάλα. Νέα ευκαιρία της ΑΕΚ στο 61 και τελευταία, ο Τζεμπούρ νικήθηκε στο τετατέτ με τον Κυπουρό που πέταξε την μπάλα σε κόρνερ και αρνήθηκε το τρίτο γκολ στον επιθετικό της Ένωση.